Μετά από δύο αποτυχημένε προσπάθειε, τελικά φαίνεται ότι θα υπάρξει κατάληξη στη νέα συνάντηση των Τεχνικών Επιτροπών την ερχόμενη Τετάρτη για διάνοιξη του δοφράγματο τη Τερίνια. Όπω πρώτο μετέδωσε το ΣΥΓΜΑ, στην τελευταία συνάντηση των δύο Τεχνικών Επιτροπών υπήρξε θετική διάθεση από την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία δείχνει να υπαναχωρεί από τι δύο προτάσει που είχε καταθέσει και όπω όλα δείχνουν, στην επόμενη συνάντηση την ερχόμενη Τετάρτη, μάλλον θα δώσει τη συγκατάθεσή τη στην πρόταση που είχε καταθέσει εξ αρχή η ελληνοκυπριακή πλευρά για χρησιμοποίηση του υφιστάμενου δρόμου, δηλαδή τη παλιά λεωφόρου από τη Δερίνια μέχρι το κέντρο τη Αμοχώστου. Περίπου στα μισά τη διαδρομή θα υπάρχει μια μικρή παρέκκληση, μάλλον με την κατασκευή κυκλικού κόμβου, για να προσπεραστεί το εμπόδιο τουρκικού στρατοπέδου. Σύμφωνα με πληροφορίε, η ανακοίνωση τη συμφωνία για διάνοιξη του οδοφράγματο δεν αποκλείεται να γίνει από του δύο ηγέτε στην επόμενη ή μεθεπόμενη συνάντησή του. Από την ώρα που οι δύο ηγέτε θα ανάψουν πράσινο, θα χρειαστεί ένα διάστημα τριών μηνών για τη διαμόρφωση του δρόμου και του δοφράγματο. Δηλαδή δεν αποκλείεται, αν όλα πάνε καλά, η διάνοιξη του δοφράγματο τη Τζερίνια να αποτελέσει και πρωτοχρονιάτικο δώρο.